Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεται σήμερα εδώ. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στασινόπουλο, ο οποίος έχει έρθει σήμερα εδώ πέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, που είσαι εδώ. Σήμερα σας μαζέψαμε εδώ, σας καλέσαμε εδώ για να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, στην οποία θα σας δείξουμε, μάλλον θα σας πούμε τι είναι η παράταξη, η Δημοτική Παράταξη με όραμα για το αύριο. Η συνέντευξη αυτή γίνεται με σκοπό να ενημερώσουμε και να γνωστοποιήσουμε την ίδρυση της παράταξης, να αποσαφηνίσουμε το σκοπό της ίδρυσης, να καθορίσουμε την ένταξη και τη λειτουργία της μέσα στο πολιτικό σκηνικό της Ζακύνθου και επιπλέον έχουμε σκοπό να επικοινωνήσουμε τη διακήρυξη των αρχών μας, να δηλώσουμε στους Ζακυνθινούς τη σχέση που θέλουμε να έχουμε με αυτούς, τι να περιμένουν από εμάς, με βάση ποιες αρχές πολιτευόμαστε και ποια είναι τα πιστεύουμε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Θα το επαναλάβουμε όσες φορές χρειάζεται. Ο στόχος μας είναι ένας. Θέλουμε να είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή στη Ζάκυνθο. Θέλουμε να είμαστε η Δημοτική Αρχή που μέσα από το ενδιαφέρον μας και την εμπειρία μας θα βγάλουμε αυτή τη μιζέρια που υπάρχει σήμερα και την ανυπαρξία και την απραξία που έχει δημιουργηθεί και θα δώσουμε μια ελπίδα και μια πνοή στη Ζάκυνθο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε θετικά στις προκλήσεις της επόμενης πενταετίας. Θέλουμε να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε περαστικοί, ούτε κάποιοι που είδαν φως και μπήκαν στο Δήμο και θέλουν να κάνουν την προσωπική τους προβολή. Είμαστε Ζακυνθινοί, έχουμε παίξει στις πλατείες της Ζακύνθου, έχουμε φάει τα γόνατά μας στους δρόμους, θέλουμε να εργαστούμε, έχουμε εργαστεί σε μαγαζιά της Ζακύνθου, είμαστε νέοι και ενεργοί πολίτες, δεν θέλουμε να μένουμε αμέτωχοι, δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν να αποφασίζει για μας, θέλουμε να ενημερώσουμε όλους εσάς ότι το όραμά μας είναι αυτό που θα σας πούμε και θέλουμε να τεθούμε στην κρίση σας. Σας ζητάμε με καθαρότητα και κοιτάζοντας τα μάτια να αφήσουμε στην άκρη ό,τι στο παρελθόν μας έχει πληγώσει, ό,τι δεν μας έχει κάνει περήφανος και ό,τι αμαυρώνει την πορεία μας. Θέλουμε να μας δώσετε την ευκαιρία να σας αποδείξουμε ότι η πολιτική στη Ζάκυνθο δεν είναι ρουσφετολογία. Δεν είναι διαφθορά, δεν είναι επικοινωνιακά τρίκ, δεν είναι δημόσιες σχέσεις και δεν είναι εξαπάτηση των πολιτών. Θέλουμε να σας πούμε ότι είναι καθαρή ματιά, ισότητα για τους πολίτες, σεβασμός στις κοινωνικές ομάδες, σεβασμός στον τόπο μας, ουσία και συνέπεια στο λόγο μας. Ας κάνουμε όμως μια αναδρομή πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί μια ομάδα ανθρώπων αποφάσισε να διεκδικήσει το Δήμο Ζακύνθου. Τι ήταν αυτό που μας παρακίνησε να αφήσουμε την ηρεμία μας, την καθημερινότητά μας, να δράσουμε με σκοπό να υλοποιήσουμε το όραμά μας για ένα καλύτερο μέλλον. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, σε μια ιδιωτική συζήτηση μεταξύ φίλων, που συζητάγαμε τα γεγονότα, τις καταστάσεις και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης του Δήμου Ζακύνθου και βλέποντας τις δυνατότητες και την προοπτική, εάν εφαρμοζόταν ένα άλλο μοντέλο διοίκησης, που εμείς τεχνοκρατικά γνωρίζουμε επειδή είμαστε από μέσα, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Προσωπικά, και επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, έχω την τιμή να συνεργάζομαι με αξιόλογους ανθρώπους, συνεργάτες που στηρίζουν εξ αρχή την προσπάθειά μας. Και μέσα από συνεργασία πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν τεράστια βήματα βελτίωσης τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και στη διεκδίκηση έργων. Τονίζουμε εδώ για να γίνει σαφές σε όλους. Ο Δήμος Ζακύνθου διαθέτει έμπειρα στελέχη. Διαθέτει τεχνοκράτες που εργάζονται σκληρά. Ουδέποτε υπήρξε αναγνώριση από κανέναν. Πολλές φορές βάλλονται ως αποδεκομπέοι τράγοι για ευθύνες και άγνοια των δημοτικών αρχών. Η δημιουργία της εντύπωσης στο Δημότη πως για όλα αυτά είναι υπάλληλοι είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να καλύψει την ανικανότητα της διοίκησης. Βασική αρχή της παράταξής μας είναι ότι μια επιτυχημένη δημοτική αρχή βασίζεται στο έμψυχο δυναμικό του Δήμου, τους οποίους αντιμετωπίζει ως συνεργάτες και τους παρέχει κίνητρα. Σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα και με αυτό που αναγνωρίζουμε όλοι, αποτελεσματικότητα λαμβάνει σε μια δημόσια υπηρεσία από υπαλλήλους που είναι ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον και που αναγνωρίζεται η προσφορά τους. Πανελλήνια οι Δήμοι έχουν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια όταν επιλέγουν αυτό το μοντέλο. Μα θα μας πει κάποιος, τι λέτε, ρε παιδιά. Και όλα αυτά που ζούμε τόσα χρόνια, η κακή διοίκηση, η ελλειπή παροχή υπηρεσιών, οι τεμπέληδες υπάλληλοι,
οι υπάλληλοι που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Η απάντησή μας είναι απλή. Όλοι οι χώροι εργασίας έχουν παθογένειες. Η αντιμετώπιση είναι ευθύνη της διοίκησης και του Δημάρχου. Εμείς διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία για να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Με την παρουσίαση του προγράμματος που θα γίνει στις 18 Ιουλίου, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε όλες τις λύσεις για όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Μαζί θα λύσουμε και αυτό το θέμα. Τι ήταν όμως αυτό που με έκανε να αναλάβω την πρωτοβουλία και να τεθώ επικεφαλής της παράταξης αυτής? Η ενασχόλησή μου με το Δήμο. Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο και στα 18 μου έφυγα για σπουδές. Επέστρεψα το 2001 και ως το 2006 εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Στα πλαίσια της υποστήριξής μου στο Δήμο Αρκαδίων, εντάχθηκαν τα έργα του Πολιτιστικού Κέντρου Σαρακινάδου, του Οδείου του Αγίου Κήρυκα, η ανάπλαση της παραλίας στη Λιβύη Τραγάκη Κυψέλη. Αν θυμάστε, τότε υπήρχαν διάδρομοι, υπήρχαν ναυαγοσώστες, υπήρχαν πύργοι, υπήρχαν τουαλέτες στην παραλία του Σιλβή, Τραγάκη και Κυψέλη. Και εν συνεχεία διορίστηκα στο Δήμο ως μηχανικός. Έχω διατελέσει προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας επί 7 έτη. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών για 2 έτη, Διευθυντής Καθαριότητας για 2 έτη και Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας για 3 μήνες, έως τον Δεκέμβριο του 2022, που παραιτήθηκα για να μπορέσω να συμμετέχω στις εκλογές. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ ότι διαθέτω την τεχνογνωσία και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των πολιτών μας. Το βασικό κριτήριο που αποφάσισα να ασχοληθώ ήταν η τοποθέτησή μου στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Η Διεύθυνση Καθαριότητας ήταν μια νεοσύστατη μονάδα με 50 περίπου υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν πολλά προβλήματα με το εργασιακό τους καθεστώς, αλλά και με τη διαχείριση. Εκεί είχα να αντιμετωπίσω προβλήματα που ήταν αδύνατη η επίλυσή τους. Πολύ ξενύχτη, πολλή δουλειά και πολλή ταλαιπωρία. Όμως, παρόλη την όλη τη δουλειά, διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαν να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ευθύνη της διοίκησης. Δεν υπήρχαν κάτι, δεν φτιαχνόντουσαν απορριμματοφόρα, δεν προσλαμβανόταν προσωπικό. Το προσωπικό που προσλαμβανόταν δεν έπαιρνε τις υπερορίες του. Καθυστερούσαν οι υπερορίες. Δεν έπαιρναν τα ατομικά ρούχα προστασίας. Για όλα έφταιγαν οι υπάλληλοι, για όλα έφταιγε ο διευθυντής. Αναγκαζόμασταν να κάνουμε μη νόμιμες ενέργειες, όπως να αφήσουμε τα σκουπίδια μια ώρα κάτω γιατί δεν υπήρχε νταλίκα για να τα μεταφέρει. Αναγκαζόμασταν να ερχόμαστε σε συνθήκες αντιδικίας με τη διοίκηση όταν καθαρίζαμε το χώρο γιατί ήταν δίπλα στο αεροδρόμιο και παίρναγαν 20 αεροπλάνα την ημέρα και μετά ερχόντουσαν ιδιώτες και αφήνανε μπάζα και διάφορα άλλα. Και έτσι καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Δεν μπορεί κανένας από οποιαδήποτε θέση είναι να λειτουργήσει και να απαντήσει τα ερωτήματα αν η Δημοτική Αρχή που υπάρχει και ο Δήμαρχος που υπάρχει δεν δίνει τις λύσεις και δεν έχει γνώση της λύσης αυτής. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι αν ήθελα να προσφέρω ως πολίτης και αυτό που με ενδιέφερε, θα έπρεπε να βρεθώ στη θέση του Δημάρχου. Γι' αυτό και αποφάσισα να κατέβω μπροστά. Εδώ θα μου επιτρέψετε μία αναφορά σε όλους τους συμβασιούχους υπαλλήλους, τους προϊσταμένους, τους επόπτες, τους εργάτες, τους προϊσταμένους, τους οδηγούς και τους χειριστές, τους υπαλλήλους των γραφείων και τους υπαλλήλους του συνεργείου της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Εγώ προσωπικά για τα 2 χρόνια που ήμουν εκεί οφείλω να ευχαριστώ στον καθένα. Ξεχωριστά και χωρίς εξαίρεση. Ειδικά σε ανθρώπους που η συναναστροφή μας ήταν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Καθημερινά και χωρίς καμία ούτε Κυριακή ούτε αργίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε τι εννοώ. Στις 13 Αυγούστου του 2022 έλειπαν 7 άτομα από τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Όταν ενημερώσαμε τη Δημοτική Αρχή ότι έπρεπε να έρθουν 7 άτομα από άλλο τμήμα, μας είπαν κλείστε το τηλέφωνο, σας παίρνουμε σε 5 λεπτά. Το επόμενο τηλέφωνο έγινε στις 18 Αυγούστου. 6 μέρες μετά, μέσα στο 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς βγήκαν τα δρομολόγια της καθαριότητας σε αυτή την περίοδο. Όποιος αμφισβητήσει αυτό, υπάρχουν οι άνθρωποι και υπάρχουν και τα δρομολόγια που μπορεί να το δείτε. Τελειώνοντας για την προσωπική μου αναφορά, θέλω να σας εξηγήσω τον λόγο της απόφασής μου. Ότι ήταν μόνο αυτός, κανένας άλλος. Όσοι στο Facebook ή οπουδήποτε με αμοιβή ή χωρίς
υποστηρίζουν οτιδήποτε άλλο, ή έχουν εσφαλμένη εντύπωση για μένα, ή κοροϊδεύουν τους εργοδότες που τους πληρώνουν. Αυτό γνωρίζουν αυτοί για ποιους αναφέρομαι. Με το νησί μας ένα βήμα πιο μπροστά. Να το αφυπνίσουμε από τον αναπτυξιακό λίθαργο που έχει πέσει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις, ειδικά στο Δήμο Ζακύνθου, έχουν πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις. Έχεις αποδείξει ως ανώτερος, ανώτατο μπορώ να πω, δημοτικός υπάλληλος, ότι δεν φοβήθηκες να συγκρουστείς και να αφήσεις τις υπηρεσιακές σου υποχρεώσεις για να ασχοληθείς με τα αυτοδιοικητικά. Το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι ποιος θα είναι πρώτος. Άλλωστε, ο χήμαρος των προβλημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να μας ενώνει αντί να μας χωρίζει. Για να δειχθεί μια ισχυρή, δυναμική, ικανή δημοτική αρχή για να αντιταχθεί στα γιγαντιαία προβλήματα που κυριαρχούν στον τόπο μας. Αν και εδώ είμαστε για να ακούσουμε, θέλω να σας συγχαρώ για την διαφορετική πρωτοβουλία και σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου έδωσες. Και την βοήθεια που είχες και έδωσες στο τοπικό συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια και την συνεργασία που είχαμε, γιατί είναι γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου ήσουν παρόν και βοήθησες με τις τεχνικές σου γνώσεις αλλά και γενικότερα με την εμπειρία σου όσον αφορά τα πράγματα του Δήμου. Ακόμα και σε περιόδους COVID, ακόμα και σε περιόδους που πραγματικά ήμασταν εδώ 10 άνθρωποι κλεισμένοι και κατά κάποιο τρόπο μυστικά, διότι ήταν παράνομες κατά κάποιο τρόπο όποιες συζητήσεις και συνεδριάσεις, αλλά εμείς ήμασταν εδώ ούτως ώστε ακόμη και στις δύσκολες αυτές ώρες να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα της πόλης μας αλλά και ευρύτερα. Πραγματικά μέσα σε συγκλήσεις, κοινές συγκλήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μια πραγματικά ανανέωση που τη χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να αλλάξει και η εικόνα στην Ζάκυνθο με προγραμματικές συγκλήσεις. Εσείς ευθύνη στο Δήμο Ζακύνθου και επειδή έχετε γνώσεις εκ των έσω, που θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθη από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και δεν έχουμε σήμερα τις κατάλληλες υποδομές του έργου. Όπως είπα και σε άλλη συνέντευξη παλιότερα, τα λάθη της κάθε δημοτικής αρχής εστιάζεται στο εξής. Έρχεται γνωρίζοντας τα πάντα και μετά από 2 χρόνια διαπιστώνει ότι δεν ήξερε τίποτα. Όταν διαπιστώνει ότι δεν ήξερε τίποτα, τρέχει για να προλάβει με βεβαιασμένες κινήσεις και στο τέλος καταλήγει να έχει χάσει μια τετραετία. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα δημοτικών αρχών που ερχόντουσαν με προεκλογικές κορώνες ότι υπάρχει διαφθορά, έχουν καταλήξει, έχουν κάνει, έχουν ράνει, θα φάνε και θα πάνε φυλακή κτλ. Και έχουν φύγει με τις ίδιες κατηγορίες. Δεν είναι μόνο αυτό, προφανώς. Περάσαμε μια δεκαετία η οποία ο Δήμος είχε μπει σε ένα μνημόνιο και σε μια στενή επιτήρηση λόγω των δημοσιονομικών γεγονότων. Αυτό δεν ήταν διαχειρίσιμο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Δεν ήξεραν να το διαχειριστούν. Δεν τα κατάφεραν να το διαχειριστούν. Έκαναν πράγματα. Υπήρξαν δημοτικές αρχές οι οποίες προχώρησαν πράγματα. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή Κολοκοτσά, τρώγοντας όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε όλοι ότι έφαγε, έδωσε μια λύση, το Λίβα. Καλή, κακή, συμφωνούμε, διαφωνούμε, είναι μια λύση. Αν αυτή τη στιγμή σήμερα δεν υπήρχε και ο Λίβας, τα σκουπίδια δεν θα ήταν απλά στους κάδους, θα ήταν στον δρόμο. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η Δημοτική Αρχή αρετά και έχει κάνει κάποια άλλα πράγματα, η Δημοτική Αρχή Μποζίκη έχει κάνει κάποια άλλα πράγματα. Όμως, κατά την άποψή μας, δεν έκαναν ποτέ προγραμματισμό λειτουργίας του Δήμου. Δεν ενίσχυσαν τις υπηρεσίες, δεν πήραν προσωπικό, δεν έφτιαξαν υπηρεσίες. Ακόμα για να καταλάβετε, για όσους γνωρίζουν από υπολογιστές, υπάρχουν υπολογιστές στο Δήμο με XP και με Windows 95. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Σε μια ιδιωτική επιχείρηση, ο ιδιώτης κάθε χρόνο αλλάζει τους υπολογιστές του και ενημερώνει τον πολιτό. Αν ο υπάλληλος δεν πηγαίνει να κάνει σεμινάριο από μόνος του, δεν τον αφήνει η Δημοτική Αρχή να πάει. Δεν τον σπρώχνει να πάει, να ενημερωθεί, να γνωρίσει τις καινούργιες διαδικασίες. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το κύριο Αρτακή.
Ο κύριος Αρετάκης έχει δύο χαρακτηριστικά σημεία. Δεν εμπιστεύεται ανθρώπους και θεωρεί ότι όλοι λειτουργούν εναντίον του. Στην προσπάθειά του να κάνει τα πράγματα όπως αυτός νόμιζε, με τον τρόπο που αυτός νόμιζε, με τις διαδικασίες που αυτός νομίζει, έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο δίκαιο, με την νομοθεσία. Εκεί λοιπόν έρχονται οι υπάλληλοι και όταν αντιδρούν οι υπάλληλοι γίνονται πολέμοι της Δημοτικής Αρχής. Σε συνέργεια με ανθρώπους που έχει δίπλα του, οι οποίοι δεν έχουν γνώση της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και συμπεριφέρονται αυταρχικά και χωρίς διάθεση συνεργασίας, προσπαθώ να βρω συγκεκριμένες λέξεις για να μην είμαι καυστικός. Δημιούργησαν κόντρες και προβλήματα και επίσης η Δημοτική Αρχή Αρετάκη για μας ως Δημοτική Παράταξη έχει τελειώσει. Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, τον Οκτώβριο θα παραδώσει και εμείς δεν θα ασχοληθούμε μαζί της. Θέλουμε να πετύχει, θέλουμε το καλοκαίρι να μην μείνουν τα σκουπίδια στον δρόμο, να μην υπάρχουν λύματα, να τελειώσει το καλοκαίρι με το καλό και να πάμε παρακάτω. Όμως, το ότι δεν κατάφερε να κάνει τίποτα άλλο από ασφαλτοστρώσεις και ότι χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις και ότι το Leader λειτουργεί, ξεκινά τώρα, ότι η ΣΑΣ που ήταν ένας αναπτυξιακός οργανισμός 4 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Ότι η δημοτική περιουσία δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο και κανένας δικηγόρος δεν έχει δει τη συμβόλαια, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Άρα, η Δημοτική Αρχή Αρετάκη ήρθε απλά για να διαχειριστεί μια καθημερινότητα με τον τρόπο που νόμιζε και κατά την άποψή μας δεν ήταν σωστός ο τρόπος.